μαζί μας και ο κύριος Νίκος Βασιλάκος, πραγματομόνο νόμων της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλημέρα. Κοντά μας και ο Κώστας Στάμου, που είναι στο ρεπορτάζ έξω, θα μας δώσει και αυτός τα νεότερα να δούμε. Είναι ένα θέμα που έχουμε. Έχουμε ξεκινήσει από χθες, Κώστα, με όλες αυτές τις συμμορίες. Είχες βεβαίως την ευκαιρία χθες να μας παρουσιάσεις και τον πατέρα ενός από τα θύματα. Και ακούσαμε έτσι την ιστορία του και την επίθεση που είχαν δεχθεί οι άνθρωποι. Λοιπόν, Κώστα, να ξεκινήσουμε. Τώρα, κάποιοι προφυλακίστηκαν, κάποιοι είναι έξω. Έτσι, αλλά μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. 20 και άτομα τα οποία έχουν περάσει ο κατόχλης της δικαιοσύνης μέχρι τώρα. Μιλάμε στην ολικά Δημήτρη για 32 άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί. Οι 16 λοιπόν οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις κακουργηματικές διώξεις. Πέρασαν την Παρασκευή το πόρτα του ανακριτικού γραφείου. Οι 7 από αυτούς πήραν το δρόμο για τη φυλακή, καθώς αντιμετωπίζουν ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο, ανάμεσα στο οποίο είναι διακεκριμένες κλοπές, η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και η παράβαση του νόμου περί όπλων. Μιλάμε λοιπόν για πολύ σκληρές συμμορίες. Μιλάμε για πολύ σκληρούς ποινικούς, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν ένα πολύ μεγάλο καταστώσει επιχειρησιακά σχέδια και ήταν ανά πάσα στιγμή σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, όταν λέμε δηλαδή ήταν συνεχώς οπλισμένοι, έτοιμοι να χτυπήσουν σε κάθε επιχείρηση που έκαναν, σε κάθε δηλαδή έγκλημα στο οποίο διέπραταν. Και βέβαια, όπως φαίνεται, το ρεπερτήριό τους ήταν πολύ μεγάλο, καθώς εκτός από μικροκλοπές. Έχουμε δει ήδη πολλές περιπτώσεις για μικροκλοπές σε ψιλικατζίδικα, σε μικρά μαγαζιά. Έχουμε δει βέβαια και αρπαγές, καθώς εκτός από την απαγωγή, την οποία καταγγέλει βέβαια υπάρχει στη δικογραφία με το 17χρονο παιδί το 2019, υπάρχει μια καταγγελία ενός ακόμη ανθρώπου, ο οποίος είχε ένα προποτζίδικο στην περιοχή του Ζωγράφου και τον οποίο τον είχαν αρπάξει από το μηχανάκι, τον είχαν πάει στην παλιά φοιτητική εστία της Πολυτεχνιούπολης, τον είχαν εκλέψει και συνέχεια τον άφησαν ελεύθερο. Μιλάμε λοιπόν για μια πολύ σκληρή οργάνωση που, όπως φαίνεται, υπάρχουν και στοιχεία ότι είχαν συμμετοχή ακόμα και με ομάδες οι οποίες έκαναν υποβεστικές επιθέσεις. Όλα αυτά διερευνώνται. Οι υποθέσεις που έχουν εξηχνιαστεί μέχρι στιγμής, οι αυτές που έχουν τεθεί στη δημοσιότητα, είναι αυτές που έχουν εξηχνιαστεί μέχρι στιγμής. Ενδεχομένως δηλαδή από την αστυνομική έχουν επίσης πλήρη εξέλιξη. Και μόλις μελετηθεί. Μόλις μελετηθεί όλη αυτή η ογκώδης δικογραφία, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλοι καταγγέλλοντες, είναι πολλοί άνθρωποι στην περιοχή του Ζωγράφου που πλέον αρχίζουν να συνδέουν τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί με αυτή την ομάδα, η οποία δεν δίστασε να απελεί τα θύματα της ακόμα και μετά τις κλοπές ή τις διαλύσεις. Ακούσαμε χθες τον πατέρα, ο οποίος μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεχόταν απειλητικά μηνύματα η οικογένειά του από αυτούς τους ανθρώπους, κυρίως από αυτόν τον 30χρονο Αλβανό κακοποιό, ο οποίος είχε διαφύγει στην Αλβανία, επέστρεψε στην Πολυτεχνιούπολη και έτσι έγινε η σύλληψή του. Είναι ενδεικτικό της σκληρότητας τόσο της ομάδας, της συμμορίας, αλλά και του ίδιου, το γεγονός ότι την ημέρα που έγινε η σύλληψή του, όταν δηλαδή υπήρξε αυτό το περιστατικό με την αθυπαστυνόμο η οποία τον πυροβόλησε, είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου νωρίτερα και πραγματικά είχε απειλήσει τους αστυνομικούς. Δεν δίστασε μάλιστα να επιτεθεί ο ίδιος με το καταβίδι. Αυτός επιτέθηκε πρώτα στον αθυπαστυνόμο, πήγε να τραυματίσει το κεφάλι και αυτό τον πρόλαβε, το τραυμάτισε τα πόδια, τον ακινητοποίησε και έτσι συνελήφθη. Ωραία, Κώστα μου, μία άνω τελεία, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παλάσκα. Αποκαλύπτει πως η συμμορία αυτή δρούσε μέσα στην εστία εκεί στο Πανεπιστήμιο στην Πολυτεχνιούπολη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και προφανώς αυτά ήταν γνωστά και στις αρμόδιες αρχές. Και θέλω να μου πείτε γιατί δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι τότε. Εδώ δεν υπάρχει ούτε άσυλο, δεν υπάρχει τίποτα. Μην πάμε σε αυτή τη λογική. Έτσι. Μιλάμε για εθνική εστία όπου υπάγεται στο παιδείας και σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό. Μιλάμε για ανθρώπους που είχαν κάνει κατάληψη μέσα, είχαν πετάξει έξω φοιτητές, μέναν αυτοί μέσα και ήταν άνθρωποι παρανομίας. Γιατί δεν έκανε τίποτα η αστυνομία, μου πείτε. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ξέρετε ότι ήδη έχουν ακυρωθεί δύο επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις ακυρώθηκαν και από εσωτερική πληροφόρηση, δυστυχώς μία από εμάς, η κυρία Δόκιμος, η οποία πλέον αντιμετωπίζει σοβαρότατες κατηγορίες, είχε ακυρώσει με τον τρόπο της και με την δική της μεθοδολογία δικές μας επιχειρήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, είχατε πάει εσείς λοιπόν εκεί, είχε γίνει επιχείρηση και δεν βρήκατε κανέναν, είχαν καθαρίσει, τα είχαν πάρει όλα και τα όπλα και αυτά είχαν εξαφανιστεί. Ναι. Ξαναπηγαίνανε μετά την επόμενη μέρα. Κάναμε επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις δικές μας πήγαν καρφωτές. Ναι. Λοιπόν, είτε με αυτό που κάναμε τις ακυρώναμε, είτε και δεν βρίσκαμε κανέναν. Και μία δόκιμος, κύριε Παλάσκα, ήταν ικανή, ας πούμε, μπορούσε να έχει όλο το εύρος των πληροφοριών και των κινήσεων. Δεν υπάρχει εύρος πληροφοριών. Να σας εξηγήσω τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Όταν σε μία περιοχή, παραδείγματος χάρη εδώ, στην Αγία Παρασκευή, θα γίνει μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, όπου θα υπάρχουν πολλές συγκλίνουσες δυνάμεις, όπως μπορεί να είναι η όποια, μπορεί να είναι η ΕΚΑΜ, μπορεί να είναι μέλη του αστυνομικού τμήματος, της άμεσης δράσης. Μικτή επιχείρηση, είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται το οικείο αστυνομικό τμήμα όπου θα γίνει η επιχείρηση, διότι δεν είναι δυνατόν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής να μην γνωρίζει ότι θα γίνει η επιχείρηση ευρείας κλίμακας στην περιοχή του. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα υπηρετούσε στο ΑΤΑΒ Ζωγράφου και μέσω του αστυνομικού τμήματος και προφανώς των διαβιβαστικών εγγράφων έδινε την πληροφορία στους
Αλβανούς κακοποιούς και πήγαινε στράφη επιχείρηση. Πάντως ο πατέρας χθες που τον φιλοξένησε ο Κώστας Οστάμου, μίλησε μαζί του και τον φιλοξενήσαμε και εδώ, μας είπε ότι είχαν ταυτοποιηθεί οι δράστες της επίθεσης και της απαγωγής του παιδιού του. Δηλαδή θα μπορούσατε κάλλιστα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή και έξω από τη φοιτητική εστία να τον είχατε συλλάβει. Και θα μπορούσαμε και πριν από καιρό, και θα μπορούσαμε και ενώ έτρεχε, και θα μπορούσαμε ενώ έμπαινε στα σύνορα από την Αλβανία. Ναι, τώρα όμως αυτό επιχειρησιακά έτσι κρίθηκε, τι να σας πω εγώ. Ναι, να βοηθήσω λίγο σε αυτό το κομμάτι, αν επιτρέπετε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Να πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ονομάζεται διακλαδικότητα. Τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε, να το καταλάβει ο πολλής κόσμος και θα το φέρω στα δικά μου πράγματα, στα ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Υπάρχει δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, υπάρχουν και τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Είναι δύο διαφορετικά τμήματα αυτά. Στην περίπτωση της αστυνομίας είναι άλλη ασφάλεια. Άλλοι οι όπκε, άλλο το ανθρωποκτονιών, άλλοι αντιτρομοκρατικοί. Όχι, ασφάλεια και όπια είναι το ίδιο. Ναι, οι όπκε ανήκει στην ασφάλεια. Εννοώ για την ασφάλεια που υπάρχει μέσα στα τμήματα. Αυτούς που βλέπουμε τους συναδέλφους με πολιτικά. Αυτό εννοώ, κύριε Μπαλάσκα. Δηλαδή ότι υπάρχουν διαφορετικά τμήματα. Τα διαφορετικά τμήματα έχουν άλλο τρόπο διοίκησης και συνεργασίας. Και για να έχουμε διακλαδικότητα και στο στρατό και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, πρέπει να έρθει μια πολιτική διοίκηση η οποία θα αποφασίσει ότι υπάρχει και εφαρμόζεται διακλαδικότητα. Αυτό ακόμα στην Ελλάδα, και σας το λέω επώνυμα, δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε ούτε στο στρατό ούτε στην αστυνομία. Εγώ δεν το κατάλαβα. Σας εξηγώ ότι όταν γίνεται μια επιχείρηση. Τι εννοείται διακλαδικότητα σε εμάς στην αστυνομία? Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός. Και ο συντονισμός όταν γίνεται. Ναι, αλλά όταν έχουμε πληροφόρηση από το 2018 για τη δράση αυτών των συμμοριών. Καθίστε, και φτάνουμε στο 2022. Όταν λέτε συντονισμός για την επιχείρηση. Ναι, ναι, για την επιχείρηση σας εννοώ. Τι δεν υπήρχε συντονισμός από την υπήρχε συντονισμός, αφού σας λέμε ότι το 2018 έχουμε την πληροφόρηση. Έρχεται και γίνεται η πρώτη επιχείρηση το 2019. Υπάρχει η πληροφόρηση από τη δόκιμη αστυνομικό. Και μετά η επόμενη επιχείρηση είναι το 2022. Εκεί αυτό η επιχειρησιακή ετοιμότητα πλήττεται επειδή δεν υπάρχει αυτό που ονομάζουμε, για να συνεννοηθούμε, διακλαδικότητα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένας επικεφαλής ο οποίος να έχει δικαίωμα να συντονίσει όλες τις διαφορετικές, τα διαφορετικά τμήματα της αστυνομίας με τον ίδιο τρόπο που όταν εγώ έχω υπόθεση στο ηλεκτρονικό έγκλημα, κολλάω στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μάλιστα. Και δεν μπορεί το ηλεκτρονικό έγκλημα ο κύριος Παπακώστας να πάρει τηλέφωνο τα εγκληματολογικά σας και αγαπώ, να πει. Σας συμπαθώ, ναι. Μα. Προσπαθώ να σας το εξηγήσω. Αυτό που λέτε δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει? Μου εξηγείτε κάτι το οποίο, πιστέψτε με, το λέω δημόσια, δεν ισχύει. Όταν λοιπόν, για να ξέρετε κι εσείς, και μιας και θέσατε το θέμα για να το ακούνε και οι τηλεθεατές, όταν γίνεται μια υπηρεσία, υπάρχει νέο συντονιστικό όργανο από ανώτατους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι επί χάρτου έχουν βάλει όλες τις υπηρεσίες, έχουν ενημερώσει όλους τους διοικητάς των υπηρεσιών. Έχει γίνει μία στο αρχείο της ελληνικής αστυνομίας με τους διοικητές μία διακλαδική σύσκεψη, όπου συνήθως ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος προείστατο, δίνει τις κατευθυντήριες και έτσι ο κάθε ένας ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, με τι θα το κάνει, πόσους θα χρειαστεί, πού θα τους χρειαστεί και γιατί θα τους χρειαστεί. Εκεί ακριβώς λοιπόν, είναι το πρόβλημα. Άρα εκεί, λοιπόν αυτή η διακλαδικότητα που λέτε δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αλλού. Εμείς την έχουμε. Δεν είναι σε χαμηλό. Έχουμε το έναν συντονιστή, τέσσερις στρατηγούς, δύο υπατρικούς. Εγώ ό,τι αυτό σας εξηγώ. Είναι θέμα. Όταν η αστυνομία γνωρίζει ότι από το 18 υπάρχει κάτι εκεί μέσα, ναι. Πάει μία φορά μετά από ένα χρόνο δεν βρίσκει τίποτα, πάει δεύτερη φορά μετά από τρία χρόνια, δύο χρόνια. Εγώ σας το λέω γιατί αυτό εγώ που μου θέτετε, ότι είναι μέσα αυτή. Αυτό που μου θέτετε τώρα είναι γιατί να το λέμε λαϊκά. Ναι. Ναι. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί έτσι όπως μιλάω μερικές φορές δεν μας καταλαβαίνει. Έτσι όπως μιλάω εγώ μερικές φορές ίσως δεν με καταλαβαίνει ο κόσμος, σας καταλαβαίνει γιατί είστε έμπειροι και διακεκριμένοι. Και να πω χωρίς παρεξήγηση. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή λέμε τώρα. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλημα. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα. Γιατί δεν είχαμε αποτέλεσμα. Γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα. Γιατί έτσι κρίθηκε. Πρώτον, υπήρχε πανδημία. Δεύτερον, δεν μπορούσαμε να τους μαζέψουμε όλους μαζί. Δεν μπορούσαμε να τους μαζέψουμε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ τι άκουσα. Δεν το έκανα εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Εγώ σας λέω τι άκουσα. Αυτό που ξέρω εγώ από αξιωματικούς μας τελείωσε. Γιατί μέσα γινόταν της κακομοίρας. Και δεν ασχολήθηκε κανένα. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί. Να σας απαντήσω. Σας εξηγώ ότι το πρόβλημα ήταν στην οργάνωση. Ξέρετε γιατί μου είπαν ότι δεν το κάναμε νωρίτερα? Γιατί δεν μπορούμε με ένα κλικ
να τους μαζέψουμε όλους. Μα τόσα χρόνια είναι κλίμα. Ναι. Αυτή η φάση μας. Τους 32. Όχι, εγώ σας λέω. Τους 42. Ότι... Μάζεψε τους 52. Σε κάποιον όμως. Α, να το πάμε σε δόσεις. Όχι, το πρόβλημα είναι. Να τους αφήσουμε τώρα που τα να πουλάνε ναρκωτικά. Μέσα. Τι ωραίο μπουκέτο. Κύριε Μπαλάσκα, δηλαδή ήταν επιλογή. Πόσο ναρκωτικά πουλήσαν αυτά. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Προ Θεού, μακριά από μένα αυτό. Αλλά όμως εκρίθη από μερικούς ανθρώπους ότι στην προκειμένη φάση, και ξέρετε, τώρα υπήρχαν και η αλήθεια, να λέμε και την αλήθεια, για να μην παίρνω το μέρος αστυνομίας, κρίθηκε τώρα, επειδή τώρα βγήκε και ο Πρίτανης, τώρα βγήκαν και οι φοιτητές. Άρα μας λέτε, κύριε Μπαλάσκα, συγγνώμη, ότι κάποια ήταν συνειδητή επιλογή, επιχειρησιακή επιλογή, ότι δεν αγγίζουμε κανέναν, δεν συλλαμβάνουμε κανέναν, γιατί ο στόχος μας είναι να τους μαζέψουμε όλους μαζί. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο βαθύ το πρόβλημα. Αυτό ήταν το θέμα. Είναι πιο βαθύ το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι κρίθηκε, σας λέω, ότι αυτή η επιχείρηση έπρεπε να γίνει τώρα. Τώρα, γιατί κρίθηκε και αν είναι σωστό ή λάθος, δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ σας λέω ότι από την ανάλυση φαίνεται ότι επειδή αυτή η επιχείρηση μαρτυρήθηκε όσες φορές έγινε πριν καταλήξουμε στη σύλληψη, το πρόβλημα είναι στην οργάνωση των επιμέρους τμήματων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα με τα εγκληματολογικά εργαστήρια και όταν δρά η αντιτρομοκρατική ή το ανθρωποκτονιών. Κύριε Μπαλάσκα, γιατί διαβάζουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο. Ναι, τους πιάσαμε, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να πιάνουμε πιο πολλούς και πιο γρήγορα. Κύριε Μπαλάσκα, λέει ότι... Όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος, βάλαμε και 10 μέσα. Μην κάνω την ερώτηση που κάνω. Ακούσαμε και 10 μέσα. Μην κάνω την ερώτηση πότε θα είναι έξω αυτή πάλι. Μην κάνω την ερώτηση πότε θα είναι έξω. Α, ναι. Αυτό. Ναι, και δεν είναι για σας. Όχι, εγώ θα σας πω τον καλύτερο. Βρέστε μια συνεργασία. Κάνω έκκληση στην κυρία Κασιμάτη. Κυρία Κασιμάτη, θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε αστυνομικό. Όταν θα κάνετε δικαστικό, εκεί θα τα ρωτήσετε αυτά. Εγώ θα σας πω κάτι. Για το πότε θα είναι έξω θα σας πω τώρα. Όχι σε μένα, γιατί η αστυνομία είναι επιφορτισμένη με το να πάει να τους πιάσει και να τους προσαγάξει την ελληνική δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα έχουμε τελειώσει. Ναι, όμως, Παρασκευόπουλο, να σας πω το κλου. Δεν είναι απλή κακοποίηση, κύριε Μπαλάσκα. Εδώ γίνεται λόγος για στοιχεία για επαφές ποινικών της φοιτητικής αστείας με βαρυπινίτες στις φυλακές Κορυδαλλού. Δηλαδή... Όντως. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, να σας δώσω και μια πληροφορία για την εκπομπή σας. Μέσα στις επόμενες μέρες θα αποκαλυφθούν και άλλες σχέσεις. Με αυτό το κύκλωμα, με παράλληλα εγκληματικά κυκλώματα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. Κυρία, έχω σηκώσει το χέρι. Έχω σηκώσει το χέρι. Στην Νέα Μητρόπολη. Προφανώς όλοι αυτοί το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο που λέμε. Που λέγατε ο Κορυδαλλός, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Κορυδαλλός είναι γραφείο κανονικό. Πρέπει να έχουν μέσα και υπολογιστές και να τους οργανώνουν αυτούς έξω. Είπαμε να κάνουμε και μαθήματα στον Κορυδαλλό. Έχουμε μιλήσει με τη διευθύντρια των φυλακών και είπαμε να κάνουμε δωρεάν, όχι ίντερνετ, για να μην έχουν επικοινωνία από το κράτος, αλλά να κάνουμε Word, Excel, PowerPoint και όλα τα λοιπά, να μάθουν να κάνουν βιογραφικό που και να βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Έχουμε βρει τα πάντα. Τα πάντα, από κινητά, από οργάνωση, λοιπόν, μόνο νόμος Παρασκευόπουλου. Office manager δεν υπάρχει. Η απάτη λοιπόν, σας κλέβουν κυρία Κασιμάτη, μακριά από εμάς και χτυπάω ξύλο και ευλόγησον, λοιπόν, σας κλέβουν 20.000 ευρώ, δεν είναι κακούργημα με τον νόμο Παρασκευόπουλο. Σας κλέβουν 40.000 ευρώ απάτη στο ίντερνετ, δεν είναι κακούργημα. Σας κλέβουν 60.000 ευρώ, δεν είναι κακούργημα κυρίες και κύριοι με τον νόμο Παρασκευόπουλο. Σας κλέβουν 100.000 ευρώ, δεν είναι κακούργημα. Σας κλέβουν 110.000 ευρώ, 119.000 ευρώ, δεν είναι κακούργημα. 120.000 ευρώ και ναι, we have a winner, είναι κακούργημα. Λοιπόν, άντε να βρείτε τώρα το δίκιο σας. Μου θυμίζετε κάτι παλιότερο που είχε πει. Άμα θα κλέβουν με δόσεις και σου κλέβουν 119 τη φορά. Θα πρέπει να ενωθούμε τρεις μαζί και να πούμε μας κλέψαν όλους. Μου θυμίζετε έναν δημοσιογράφο παλαιότερα είχε πει, μα είναι δυνατόν, 999 γραμμάρια χρήστη, ένα κιλό έμπορα. Δεν είναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Κατά τον κύριο Παλάσκα, πρέπει να το αποδεσμεύσουμε λίγο. Μία γρήγορη ερώτηση για το πώς πηγαίνει η ιστορία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γιατί εγώ θα επιμένω και θα λέω ότι είναι κωμικό για μια χώρα να καλούνται τα ΜΑΤ όποια μόποια αστυνομία για να προστατεύει την πανεπιστημιακή αστυνομία από αυτούς που διαμαρτύρονται. Γιατί τα πλάνα αυτά είναι, αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος. Ο οποίος ανοίγει την τηλεόραση του, βλέπει τις ωραίες στολές στους ανθρώπους, νέα παιδιά τα οποία έχουν πάει να περιφρουρήσουν, να τηρήσουν την ασφάλεια των πανεπιστημίων και είναι τα ΜΑΤ μπροστά που τους φυλάνε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Παρακαλώ. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν μια πολιτική απόφαση. Μια πολιτική απόφαση και ένα σχεδιασμός που είχε αρχίσει να πλάθεται στο μυαλό του τότε Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, όπου έγινε αποδεκτό σαν πρόταση και έγινε πράξη.
Όταν λοιπόν έγινε πράξη αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία, εξ όσων γνωρίζω και οι συνδικαλιστές είχαν αντιδράσει, είχαν πει ότι αυτό θα είναι δύσκολο και θα είναι και επικίνδυνο για τους αστυνομικούς, διότι θα είναι βορρά στο στόμα του κάθε ενός, ο οποίος ενδεχομένως να θέλει να κάνει κακό σε αυτούς τους ανθρώπους. Πέραν τούτου όμως, ήταν πολιτική απόφαση και ξέρετε ότι όταν υπάρχει μια πολιτική απόφαση η οποία υλοποιείται, υλοποιείται. Και είναι τελεία και παύλα. Αυτοί οι άνθρωποι ήδη έχουν αρχίσει αυτή τη στιγμή να εξασκούν τα καθήκοντά τους. Έχει ξεκαθαριστεί εξ όσων γνωρίζω ότι δεν πάνε καθόλου ούτε στις φοιτητικές εστίες, δεν πάνε καθόλου ούτε στα διδακτήρια, δεν μπαίνουν στα πανεπιστήμια, δρούν μόνο στην είσοδο και περιμετρικά όσον αφορά σε αυτό που λέγατε και εσείς οι δημοσιογράφοι, το είχατε πει και εσείς, ότι θα ελέγχουμε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν γίνει εγκαταστάσεις. Δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει εγκαταστάσεις, να δοθούν κάρτες, να γίνουν τα μηχανήματα που θα μπαίνουν μέσα στις πανεπιστημιακές εστίες? Ποιος... Εγώ πιο πιθανό μου φαίνεται να βγάλουμε κάρτες για να μπαίνουν η περιφέρεια, οι αστυνομικοί μέσα και να τους ελέγχουν φοιτητές παρά τα ανάποδα. Ναι. Δεν είναι κάποιος υπεύθυνος. Δηλαδή, ο πανεπιστημιακός αστυνομικός ήταν να μπει και να υπάρχουν αυτά τα ρουμνικέ, πώς λέγονται. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Τα τουρνικέ. Ναι, τα τουρνικέ αυτά και τα λοιπά. Να υπάρχουν κάρτες, να μπορούν να ξέρουν ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Αυτός ήταν ο ρόλος τους. Να ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Και να κοιτάνε περιμετρικά. Μέχρι στιγμής βλέπουμε την αστυνομία να προστατεύει λοιπόν, την πανεπιστημιακή αστυνομία. Λοιπόν, αυτό που είπε ο κ. Κοντάρης, να υπάρχει αστυνομία θα υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μας είπατε ότι είναι έξω από το πανεπιστήμιο όμως. Ορίστε. Μας είπατε τώρα ότι είναι έξω από το πανεπιστήμιο η πανεπιστημιακή αστυνομία. Άρα όχι, είναι στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι στα διδακτήρια. Δεν είναι μέσα στις εστίες. Δεν μπαίνει μέσα. Εστίες σίγουρα δεν είναι, γιατί έχουν πάει άλλοι και κάνουν πάρτι μέσα. Δεν είναι είναι για τις εισόδους και περιμετρικά τη φύλαξη. Οι εστίες δεν έχουν ούτε φοιτητές πλέον μέσα. Ναι. Τώρα εδώ τι κάνουμε, δεν συμφωνούμε με αυτούς? Εμείς με τους πανεπιστημιακούς. Όχι, δεν συμφωνώ. Σαν να καταλάβω τι θα γίνει με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Εγώ να σας πω κάτι, τι έχω πει δημόσια. Εγώ έχω πει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσελήφθησαν κατά βάση και κατ' ουσίαν είναι αστυνομικοί. Το τελειώνουμε εδώ. Εάν κάποια στιγμή κάποιοι αποφασίσουν ότι δεν περπατάει ή ότι καταργείται το μέτρο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αστυνομικοί θα πάνε στα περιπολικά, στην άμεση δράση, στην ΟΠΚΕ, στο ηλεκτρονικό έγκλημα, θα πάνε παντού, γιατί είναι αστυνομικοί. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, αφού είναι αστυνομικοί, προστατεύονται και αντιμετωπίζονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας σαν αστυνομικοί. Κανένας δεν θα βάλει το χεράκι του επάνω τους να τους πειράξει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να διασφαλιστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Μόνους τους να τους αφήσουμε με αυτές τις αντιδράσεις δεν υπάρχουν, υπάρχει επικινδυνότητα. Και από τη στιγμή που υπάρχει επικινδυνότητα, διαθέτουμε επιπλέον και παράπλευρες δυνάμεις για να τους φυλάμε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό σας λέω όμως, δεν απασχολεί το μέσο αστυνομικό ο οποίος πάει να κάνει τη δουλειά του. Όχι. Είναι θέμα της ελληνικής πολιτείας αυτή τη στιγμή και προφανώς. Εσείς όμως λέτε, ακούμε από εκπροσώπους της αστυνομίας, ότι υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, δεν έχουμε αστυνομικούς, δεν έχουμε αστυνομικούς. Και τώρα μας λέτε ότι. Δεδομένο, το θεωρείτε ότι θα ένα. Ποτέ δεν έχω πει εγώ δεν έχουμε αστυνομικούς. Έχουμε εσείς. Και πολλούς μάλιστα, 57.000. Που είναι οι αστυνομικοί το θέμα. Φιλάνε τους άλλους μισούς τώρα, αυτό θα καταλάβω. Που είναι οι αστυνομικοί το θέμα. Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη στιγμή. Που είναι οι αστυνομικοί. Είναι αυτό που έλεγε ο αείμνηστος και εντάξει, ζει ο άνθρωπος γι' αυτό, αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ. Η γράνα. Μας λείπει ο εργάτης του πεδίου. Αυτό που έλεγε ο Βίρονας ο Πολύδωρας. Δεν έχουμε τον εργάτη του πεδίου, αυτόν που θα πάει εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα να δει και να το λύσει. Όλοι έχουν θέμα αρμοδιοτήτων, θέσεων, μετατάξεων και τα σχετικά. Κύριε Μπαλάσκα, πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ζωντανή πάντα η κουβέντα και ενδιαφέρουσα μαζί σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βασιλάκο, μένετε εσείς μαζί μας, γιατί υπάρχει πεδίο δράσης λαμπρό. Έτσι, δεν ξέρουμε από πού μας έρχονται οι διαδικτυακές απάτες και από πού να προφυλαχθούμε και πώς. Πραγματικά. Έχουν καταφέρει και έρχονται μηνύματα. Για τα 120. Με τους λογαριασμούς των τραπεζών κανονικά. Δηλαδή, που εγώ παίρνω από την Εθνική, παράδειγμα, μηνύματα κανονικά, μου έρχονται μέσα και μηνύματα άλλα, τα οποία αν πατήσω, σου σηκώνουν τράπεζα. Και το δράμα είναι ότι σου φεύγουν, δηλαδή, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ. Πρέπει να επικοινωνήσεις κατευθείαν με την τράπεζα, να καταγραφείς στο τηλεφωνικό κέντρο της τράπεζας ότι σου έκλεψαν τα χρήματα και αν το κάνεις αυτό, αμέσως τα χρήματα πιστώνονται στο λογαριασμό σου. Αμέσως. Αλλά πρέπει να το κάνεις κατευθείαν. Δηλαδή πρέπει την ώρα που γίνεται η κλοπή. Τώρα και αν εσύ δεν το πάρεις χαμπάρι, την ώρα το πάρεις χαμπάρι μετά. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί η τράπεζα λέει ότι δεν ξέρω τίποτα για το φόνο. Θα σας πω βέβαια ότι οι συστημικές τράπεζες κάνουν βήματα στο να αποκλείσουν τις απαιτήσεις.
απάτες. Πώς? Με επιπλέον κωδικούς, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, διότι είναι διαφορετικές οι μέθοδοι. Δηλαδή, είναι SMS στο κινητό σου, που με το που το πατάς σου ανοίγει την εφαρμογή της τράπεζας και μεταφέρει τα χρήματα, και να σας πω ότι τα χρήματα πάνε από την ίδια τράπεζα στην ίδια τράπεζα. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα ασφαλείας που για κάποιο λόγο οι τράπεζες δεν τα έχουν ενεργοποιήσει. Θες γιατί είναι δύσκολα, θες γιατί τους δημιουργούν παραπάνω κόστος στις διεργασίες που κάνουν και τις μεταφορές. Το πάγιο αίτημα λοιπόν είναι το εξής. Πρέπει να ενεργοποιηθεί το σύστημα που αφήνει αντιλογισμό όταν υπάρχει απάτη. Δηλαδή, όταν δηλώνει ο κύριος Κοταρίδης ότι ο Νίκος Βασιλάκος μου έφαγε λεφτά, να μπορεί η τράπεζα να γυρίσει πίσω. Πάντως, τα χρήματα. Κύριε Βασιλάκο, έχουν γίνει και φάνταστοι και βρίσκουν συνεχώς, γεννούν ιδέες. Λέγαμε προηγουμένως με το φοροτεχνικό, τον κύριο Παντελή εδώ, ότι παίρνουμε αρκετοί είναι αυτοί που έχουμε πάρει μηνύματα ότι έχουμε επιστροφή από την εφορία. Πράγμα είναι απάτη. Ναι. Πρόσφατα είναι διάβασα. Και σπάνια, έτσι να έχει επιστροφή από την εφορία. Αυτό, και μόνο αυτό μπορεί να σε υποψιάσει. Ναι. Okay. Λοιπόν, βρίσκουν συνέχεια τρόπους, ακόμα και μέσα από τις πλατφόρμες. Επιχειρηματίας, ξενοδοχείο διαθέτει. Λοιπόν, χρωστούσε ένα τιμολόγιο στην πλατφόρμα Booking. Το έχει πει και ο ίδιος και γι' αυτό το αναφέρω και εγώ. Την ίδια ημέρα που ήταν να πληρώσει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, τέτοια σύμπτωση και τέτοια οργάνωση. Υποτίθεται από την Booking, προκειμένου να του δώσει έναν άλλο λογαριασμό, να καταθέσει το ποσό που όφιλε. Ο άνθρωπος τα έβαλε και βεβαίως μετά από κάποιες ημέρες του ζητούσαν ξανά από την πλατφόρμα Booking τα χρήματα. Τα είχε βάλει σε άλλο λογαριασμό, στην Τσεχία. Η μόνη περίπτωση να είχε σωθεί ήταν η επικοινωνία να ήταν μέσω email και να είχε έγγραφη απόδειξη ότι έπεσε θύμα απάτης. Εάν αυτό έγινε προφορικά. Εγώ θα καταλάβω. Εσύ μην πάρεις τα λεφτά σε ένα λογαριασμό. Η τράπεζα δεν μπορεί να ψάξει και να δει, να ακολουθήσει. Δεν το κάνει. Να βρει. Όχι. Ο λογαριασμός αυτό, παιδιά, που βάλε τα λεφτά. Όχι. Είναι του κλέφτη. Δεν το κάνει. Τον πιάσουμε. Μου έτυχε περίπτωση εθνική Καλυθέας. Το παλικάρι είχε δουλέψει σεζόν, 8 χιλιάρικα του φάγανε μέσα στη νύχτα, πήγε στο διευθυντή της Εθνικής Καλυθέας, λέει, πήγε από Εθνική σε Εθνική, ρε παιδιά, πείτε μου ποιος είναι. Όχι, μιλήστε με τα κεντρικά, προσωπικά δεδομένα. 6 μήνες, 8 μήνες, 15 μήνες, τραπεζικός μεσολαβητής, τα λεφτά χάθηκαν. Mm. Και πείτε μου αν αυτό το παλικάρι θα ξαναβάλει χρήματα στην τράπεζα. Δηλαδή, αν θέλουν οι τράπεζες, μπορούν να μας προστατεύσουν. Δεν θέλουν αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί δεν τους αφήνει το νομικό πλαίσιο, λένε. Λένε ότι δεν τους αφήνει το νομικό πλαίσιο. Η δική σας εκτίμηση. Εγώ η δική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να επέμβει, το έχω ξαναπεί, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Ο οποίος για κάποιο λόγο η Τράπεζα της Ελλάδας δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Μάλλον θα ασχοληθεί μετά από 10 χρόνια να μας πει τι γίνεται και με τις απάτες. Τα ποσά των απατών ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Από απάτες, από κρυπτονομίσματα, από όλα αυτά. Ελέγχονται τα ανταλλακτήρια? Όχι. Ελέγχονται τα εμβάσματα που φεύγουν στο εξωτερικό? Όχι. Πότε λοιπόν θα ξυπνήσουμε και μιλάμε για έναν θεσμό, την Τράπεζα της Ελλάδος, ο οποίος πριν τον πόλεμο φύλαξε στα υπόγειά του τις πινακίδες γραμμικής Β που είχε βρει ο Evans στην Κνωσό στην Κρήτη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός ο θεσμός πρέπει να κινητοποιηθεί και να πάρα σώσει πολύ, τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας έχουμε πολύ συχνά κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον Κώστα για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πρώτο θέμα, τους περιμένουμε ημέρα και νύχτα. Ψυχραιμία στην Αθήνα, ετοιμότητα στα σύνορα. Κυριάκος Πιερακάκης μετά τους τρεις τεχνολογικούς